Όχι, γράμματα! Καλά που είναι το κάθισμα του χταριού. Αχ, καλό. Μου κατασχέσαν το skyline, λέει ο τίτλος. Και ω ναι, το skyline μου είναι κατασχεμένο σε κάποιο τελωνίο της Ολλανδίας. Καλά πήγε αυτό. Γεια σας. Μην πανικοβάλλεστε από τον τίτλο. Ισχύει μεν, αλλά θα το παλέψουμε δε. Δεν φταίει το αμάξι μου σαν αμάξι ότι είχε κάποιο πρόβλημα με τα χαρτιά. Όλα τα έχω κάνει νόμιμα, όλα είναι σούπερ. Αλλά θα σας πω το story τώρα τι παίχτηκε. Αν θυμάστε καλά, πήγαμε Αγγλία, το ετοιμάσαμε. Το αμάξι περιμέναμε 2 μήνες για να μπει Φεβρουάριο του 24 για να έχει κλείσει 30 χρόνια, γιατί το αμάξι είναι παραγωγή σε Φεβρουάριο του 24. Με τον μπήκε ο μήνας, πήγε ο φορτηγατζής, το φόρτωσε, το πήγε από το Swindon που ήμασταν στο Λονδίνο, μπήκε στην αποθήκη του της μεταφορικής, η ίδια μεταφορική τέλος πάντων μου έφερε και αυτό από τη Γερμανία, αυτό ήρθε πιο γρήγορα γιατί πήγε Γερμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, κάναμε και τα χαρτιά του στο τελωνείο, πέρασε κανονικά. Το ίδιο κάναμε και με το αγγλικό, κάναμε τα χαρτιά, τα οποία αστερίσκος, επειδή με έχετε στείλει πάνω από 500 μηνύματα και άλλα 700 σχόλια στα post, πώς φέρνεις αμάξια τέτοια από το εξωτερικό, πώς θα βγάζεις πινακίδες, τι ισχύει. Θα κάνω βίντεο, μόλις έρθει και το skyline, περιμένετε, θα κάνω βίντεο που θα σας εξηγώ ακριβώς τη διαδικασία, πόσο κοστίζει κτλ. Περιμένετε λίγο, υπομονή, θα γίνει, αλλά δεν τις παρούσεις, γιατί είδα ότι έχουμε πρόβλημα, ήθελα να έρθουν πρώτα και τα δύο, να δω τι πρόβλημα δεν μπορεί να υπάρχουν, όπως αυτό που δημιουργήθηκε τώρα. Γι' αυτό και δεν σε κάνω το βίντεο ακόμα. Υπομονή θα γίνει, με στέλνετε, σας λέω, εκατοντάδες, μπορεί να φτάσουμε και τα 1000 άτομα. Όλοι είστε περίεργοι να δείτε πώς μπορείς να φέρεις κάτι τέτοιο στην Ελλάδα νόμιμα. Πάμε στο θέμα μας τώρα. Λοιπόν, έφυγε το αμάξι, αυτό έφυγε από εκεί που ήταν, το φόρτωσε φορτηγάκι μικρό έτσι για τη συνήθεια. Βρίσκεται με μεταφορική, σου λέει το τελικό ποσό, του λέει εσύ πού είναι ακριβώς. Συνήθως είναι πάνω σε βουνό, σε χωριό, οπότε σου βάζουν ένα έξτρα χρέωση για να πάει από εκεί σε κάποια κεντρική πόλη της Γερμανίας που είχε αυτό πήγε Φραγκφούρτη. Από τη Φραγκφούρτη μπαίνει σε αυτοκίνητα άμαξα, η οποία έχει 20 αμάξια πάνω, φτάνει μέχρι Βουλγαρία ή που είναι το άλλο κεντρικό της εταιρείας, ξεφορτώνεται εκεί πέρα και μετά στο φέρουν με μικρότερη αυτοκίνητα άμαξα ή με τρέιλερ, ξέρω εγώ, 2-3 αμάξια μαζί. Έτσι έγινε και με αυτό. Το αγγλικό θα γίνει το ίδιο πράγμα, φορτώθηκε από το Swindon, πήγε Swindon Λονδίνο, παρκαρίστηκε. Και περίμενε να φορτωθεί στην αυτοκινητάμαξα για να έρθει Ελλάδα. Θα περνούσε με πλοίο από ό,τι μου είχαν πει από Αγγλία, Ολλανδία και στο Ρότερνταμ, στο λιμάνι, θα γινόντουσαν κάποια χαρτιά που χρειαζόντουσαν ότι μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτελονισμός ευρωπαϊκός τέλος πάντων, για να μπορεί μετά να έρθει στην Ελλάδα. Στον έλεγχο που έγινε στο φορτηγό, είχε πόσα μου είπαν, 10 φεύγα αμάξια. Ένα από τα αμάξια κάποιου άλλου πελάτη, εν αγνία της μεταφορικής, είχε θέμα στα χαρτιά. Το εξοκλεμμένο ήταν λάθος χαρτιά, είχε δεν ξέρω τι ακριβώς. Με αποτέλεσμα να κατασχέσουν όλο το φορτηγό με όλα τα αμάξια πάνω, γιατί είναι λογικό. Σου λέει πρέπει να τα λέξουμε όλα αναλυτικά. Βρήκανε κάτι σε ένα από τα αμάξια, δεν σου λέει α, κατέβασε και φύγε τ' άλλα. Τώρα τα κάνω φίλο και φτερό. Δεν φοβόμαστε κάτι σαν skyline εμείς, το αμάξι είναι νομιμότατο, όλα τα χαρτιά τα έχουμε κάνει, απλά θα υπάρξει καθυστέρηση. Το πόσο τώρα δεν ξέρω, είναι δημόσιες αρχές Ολλανδικές και η μεταφορική έχει φρικάρει γιατί έχουν ένα φορτηγό τώρα που χάνει λεφτά, γιατί όσο κάθεται αυτό πρέπει να πηγαίνει να φέρνει αμάξια, τους ζημιώνει οικονομικά. Έχω επικοινωνία με τη μεταφορική, ακόμα δεν ξέρω πόσο θα πάρει, δεν έχει ιδέα κανένας. Εν αναμονή, ελπίζω μην υπάρχει κάποιο θέμα. Όχι ότι φοβάμαι κάτι εγώ, όπως είπε και η μεταφορική, δεν έχει κάτι από τα χαρτιά σου, τα ελέγξαν. Οκ, απλά δεν ξέρω διαδικαστικά τι παίζει. Δηλαδή, άμα ήταν Ελλάδα, μπορεί να κάνει και κανένα εξάμεινο να λύσουν το θέμα του. Δεν ξέρω τώρα, για να δει πόσο γρήγορο είναι. Αυτά συμβαίνουν σε περιπτώσεις που είσαι πρωτοπόρος και διακινδυνεύεις κάποια πράγματα, γιατί από την δικιά σας την περιέργεια φαίνεται ότι είμαι από τους λίγους ή πρώτους που
κάνουν αυτό το πράγμα να φέρουν παλιά ιστορικά και να τα εκθελονίζουν σαν ιστορικά στην Ελλάδα. Γενικά βλέπω ότι υπάρχει άγνοια και θα καταλάβετε στο επόμενο βίντεο που θα σας κάνω γιατί. Γιατί υπάρχει ένας κεώνας νόμων που πολλοί μπαίνουν ένας πάνω στον άλλον. Υπάρχουν νόμοι που αλλάξαν τα τελευταία χρόνια. Αποτέλεσμα να υπάρχει ένα μπέρδεμα και να προσπαθώ να καταλάβετε τώρα γιατί μου στέλνετε και μου λέτε πες μου ρε πως φαίνεται ένα αμάξι. Και σου λέω φίλε, θα το πω μια φορά για όλους γιατί εσύ μπορεί να σου φαίνεται α, Κανιόγλου, επειδή το έκανες, πες μου. Εγώ έχω φάει 6,5 μήνες από τη ζωή μου να ψάχνω, να μιλάω με εκτελονιστές, τελωνία, εξωτερικό, μεταφορικές, εδώ ιστορικές λέσχες, διεκπαιρωτές. Έχω μιλήσει με πάνω από 30 άτομα μέχρι να βγάλω άκρη και να δω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Που σας λέω, θα σας πω στο επόμενο βίντεο. Θα σας πω για τις μεταφορές τότε, τι μπορείς να κάνεις και τι τιμές παίζουν χοντρικά. Την πατήσαμε να πω, δεν την πατήσαμε ακριβώς, αλλά κάτι πήγε στραβά, η μεταφορική μου λέει το κάνω εδώ και πόσα χρόνια, 15 χρόνια, πρώτη φορά είχα τέτοιο θέμα με ένα μάξι. Τον έκανα και χαβαλέ, του λέω έχω ένα χορηγό, λέω, πώς είδε, car vertical, που σκανάρισε λέω, τα VIN και βλέπει σαν είναι κλεμμένο. Γελούσε, λέω, πάρ' το, λέω, αγόρασε το πακέτο και ψάχνε τα VIN πριν βάλεις τα μάξια πάνω, να είσαι σίγουρος. Γιατί εσένα τώρα, και το μεταφορέα δηλαδή, άμα κάτσει 2 μήνες στο φορτηγό, η ζημιά θα είναι τεράστια. Αυτό το φορτηγό βγάζει σε κάτι πηγενέλα που τον παίρνει, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα, βγάζει 15-20 χιλιάρικα και λίγα, λέω, 20 φεύγα από την Αγγλία. 30. Φανταστείτε τι οικονομική ζημιά παθαίνει και αυτό τώρα. Αυτά. Οπότε το Skyline είναι κατασκευμένο, τυπικά. Δεν φοβόμαστε κάτι. Εξάγει κάτι τρελό, δεν ξέρω τι να πω τώρα. Και μου αποφασίσουν οι Ολλανδοί, εκεί οι custom officers, ότι α, ωραίο εργαλείο, ενδιαφέρον, πετάξουμε ένα μοτεράκι πάνω και να βγούμε βόλτες. Εντάξει, ευτυχώς είναι αυτή η κούκλα. Α! Ξεκίνησα, έκανα και μπλουζάκι, μάγκες, και ήμουν έτοιμος για να έρθει το Skyline να κάνουμε εδώ βαβαντούρι και μείναμε με τη Μιτσούμπα. Βγήκε μπλουζάκι τη Μιτσούμπα, θα το δείτε αυτό σύντομα. Αλλά κλασικό, σαν ρεγκαράζ κλασικό που είμαστε, ήμασταν ανάποδα. Μάλλον μπλούζα για όλα μάξι και πόντο και. Αλλά εντάξει, δεν έχει κανένα οικογένεια. Έχει πλάτη, έχει πλάτη. Τώρα σα πει πλατάρε μου. Είναι λίγο στραβή η πλάτη μου, δεν είναι το μπλουζάκι στραβό. Αυτά. Εντάξει, γράψτε από κάτω τη γνώμη σα. Πείτε έστω ένα καλό κουράγιο, υπομονή. Γράψτε ό,τι θέλετε για το θέμα του Skyline. Θα έρθει το αμάξι, εγώ πιστεύω ότι θα έρθει και ο μεταφορέας πιστεύω ότι θα έρθει και οι εκθελονιστές που έχω εδώ πέρα έτοιμοι για να το δεχτούν με τα χαρτιά που μου έχουν βγάλει για να έρθει μου λένε δεν υπάρχει θέμα. Απλά ταλαιπωρία, καντεμιά. Εντάξει, ο Στέφανος Γελάβης δεν κάνει μόλις το καντεμιά. Εγώ φίλε στη Γερμανία ήρθα και αυτό ήρθε σε 9 εβδομάδα. Ήμουν σίγουρος ότι θα το πει. Στη Γερμανία ήρθε αυτό και όλα πήγαν καλά. Και όλα πήγαν τέλεια. Άρα φωτούλη. σκασμένα στη Γερμανία τώρα μετά το άλλο. Δεν έβγαινε η ζάντα. Δεν έβγαινε η ζάντα, κατά σχέση αμαξιών. Χαμός. Λάστιχα δύο πάθατε. Άλλος έχει το όνομα, άλλος έχει την χάρη. Α, μπράβο. Να αποκατασταθεί η αλήθεια. Εντάξει, όλα καλά παιδιά, ρε καλά είμαστε. Όλα θα γίνουν. Κουράγιο, θα γίνουνε. Αυτό μας δίνει ευκαιρία, βέβαια, καθυστέρηση του Skyline. Μας δίνει ευκαιρία στο να τελειώσουμε αυτό, γιατί ευελπιστώ ότι θα γίνει αυτή τη βδομάδα. Ωραία, φίλε. Ευελπιστώ να έρθει ο Στέργιος να βοηθήσει. Εμείς έχουμε πάρει όλα τα ανταλλακτικά. Έχουμε βάψει Στέργιο, που είσαι. Στέργιο, Αγιούτο. Να τα βάλουμε πάνω από αυτό που ξέρει καλύτερα. Εντάξει, και εμείς βάλαμε όλα για του τέτοιου. Θα δούμε πώς το κάνουμε. Ευελπιστώ την άλλη εβδομάδα να φύγει προς το τέλος. Δηλαδή. Αυτό στο ενδιάμεσο θα ξεκινήσει το tour του Ζάντες, Μηκάνικα, Σέρβις, Κανάσιο, Βάψιμο κτλ. Οπότε μας δίνει χρόνο το να φύγει και αυτό από τη ράμπα για να έρθει ο Σκάλα. Θέλω να μπει κατευθείαν στη ράμπα. Δηλαδή να έρθει και να είναι εδώ πάνω ώστε να το δουλέψουμε. Να βάλουμε τι να βάλουμε, γιατί εκείνο δεν είναι για πολλές βόλτες. Ναι. Περιμένει να μπει το μοτέρ και όλα αυτά πάνω. Εκείνο έχει δουλίτσα. Έχει δηλαδή. Δουλειά εκείνο. Εκτός βέβαια, αν δούμε ότι καθυστερούμε το θέμα του μοτέρ και τα σχετικά και πάμε ανάποδα και σε εκείνο. Το πάμε με μεταφορική κανάτσιο να το κάνει δίπλωμα. Το πάμε μετά για μεβράνι και μετά βάλουμε τα. Α! Λάθος. Είδες, τα έχω μπερδέψει και είναι τόσο πολλά τα μάξι τα project. Το Skyline μόλις έρθει, μπορεί να μην έρθει καν εδώ. Μπορεί να πάει κανάτσιο κατευθείαν. Γιατί πρέπει να ετοιμάσουμε το μηχανοστάσιο, βάψιμο να θυμάστε, μαύρο και αριστερό, και απ' έξω το αμάξι έτοιμο για μεβράνι, ώστε μετά να φύγει από το κανάτσιο, μην χρειάζεται κανάτσιο ξανά, και να ξεκινήσουμε μηχανή εδώ πέρα και ντύσιμο μεβράνι που μπορεί να γίνει και εδώ.
Το παιδί μου λέει: εγώ, αν και κανονικά στον χώρο μου δουλεύω, αν το έχει εκεί, δεν μπορεί να το κουνήσει, έρχομαι να τη βάζω και σε σένα. Δεν είναι θέμα, αφού έχει χώρο και τα σχετικά. Θα πάρουμε απλά τι λάμπε για ζέστη και θα γίνει δουλίτσα. Λοιπόν, αυτά τα νέα με το Skyline. Με ρωτάτε όλοι στα post κάθε μέρα που είναι το Skyline, ήρθε πρώτα αυτό, το άλλο έχει φύγει εδώ και δύο μήνες. Δεν έφυγε εδώ και δύο μήνες, έφυγε ουσιαστικά πριν από τις ίδιες μέρες με αυτό. Γιατί σας το περιμένω να μπει ο Φεβρουάριος. Αυτά. Σε άλλα νέα δεν κρατιέμαι να οδηγήσω στη Μιτσούμπα. Δηλαδή, πραγματικά δεν κρατιέμαι να οδηγήσω στη Μιτσούμπα. Τη βλέπω εδώ, δουλεύει. Έχω τον Μιχάλη να με λέει: περίμενα να κάνω ένα σέρβις τουλάχιστον. Μην πατήσει κανένα γκάζι και σου φύγουν τα χρονίσματα και μαζί με δόντια μετά. Αλλά κρατιέμαι, κρατιέμαι. Αυτά. Πάμε. Άντε. Λοιπόν, επέστρεψε ο δολοφόνος, επέστρεψε στο χώρο του εγκλήματος. Γύρω να δούμε ποιος είσαι, έχωσε τρακάρεις. Γιατί μου ένα σκουφάκι. Και ναι, η ζώνη χτυπάει για εμένα. Είναι το πρώτο αμάξι που μπαίνω. Nissan Qashqai. Οπ, κοίτα τη σταγερμός. Μην πατήσεις το κορίτσι, είπε. Για όλους είπε ήταν όμορφο το κορίτσι, το είπε. Ότι μην την πατήσεις. Ναι, αν ήταν ένας μουσάτος χοντρός θα τον πατούσε ή θα έβαζε και εκεί. Θα σε έχω αγκαλιάσει το καπό τώρα. Θα με έχεις αγκαλιάσει το καπό. Λοιπόν, λοιπόν, βάζω ζώνη γιατί με έχεις ζαλίσει. Βαράει ζώνη για τον πίσω. Δηλαδή πόσο φλόρι έχετε γίνει πια. Εγώ θέλω να τρακάρω να κάνω έτσι ρε φίλε εδώ. Να μου μείνει το σημάδι εδώ. Ναι.